Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, τον κύριο Ιπποκράτη Καμαρίδη. Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Κοκαλίδη. Τι έχουμε βανδαλισμούς στη ΔΕΙΑΚ, για πείτε μας. Δυστυχώς, προχθές τα ξημερώματα, βάνδαλοι, και πραγματικά αξίζει το όνομα αυτό στους ανθρώπους που διέπραξαν τα πράγματα αυτά, τέλος πάντων, ναι. Ήταν πραγματικά βάνδαλοι. Σάββατο ξημερώματα. Ναι. Σάββατο ξημερώματα. Όχι, ανακαλύψαμε Κυριακή ξημερώματα. Α, Κυριακή ξημερώματα, ναι. Κάποιοι έχουμε εξυγειωτρήσεις. Πού? Στην περιοχή του Δροσερού. Το κάτω μέρος στην περιοχή του Δροσερού, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους 150 μέτρα. Ναι. Για να σας δώσω την εικόνα, υπάρχει τείχος 3,5 μέτρα με συμπληρωματόπλευρα γύρω-γύρω και σιδερένιες πόρτες, ώστε να προστατεύονται, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι το γεγονός πάψουν να λειτουργούν, άρα θα έχουμε νερό. Ναι. Υπάρχει και το γεγονός ότι μπορούν να γίνουν 1,002 γενιές. Ναι. Όσον αφορά την ποιότητα του νερού ή το τι μπορούν να ρίξουν μέσα. Μάλιστα. Λοιπόν, με μεγάλη μας έκπληξη, ξημερώματα της Κυριακής, είδαμε ότι έχουν γκρεμίσει κομμάτι από τον τοίχο, έχουν μαζέψει τα θερματοπλέγματα γύρω-γύρω από τους τοίχους. Έχω εδώ μια φωτογραφία, πρόεδρε. Πράγματι υπάρχει ένας τοίχος με τσιμεντόλιθος, 3 μέτρα όπως είπες, και ένα σύρμα έτσι στριφογυριστό. Αυτό είναι μαζεμένο για να το πουλήσουν. Ναι. Μάλιστα. Γιατί μπήκαν μέσα, μπήκαν μέσα και πήραν οτιδήποτε. Αυτό το που στο θέμα είναι ότι καταστρέψαν τεράστιους μετασχηματιστές της ΔΔΕ που δίναν το ρεύμα στις... Μάλιστα. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορεί να ξυλώσει ούτε η ίδια η ΔΔΕ. Ούτε η ίδια η ΔΔΕ. Κατάφεραν, δεν ξέρω, γκρεμίστηκαν κατά γης, και επίσης πήραν και τις σιδερένιες πόρτες, κρύβοντας κάποιο φορτηγό, γιατί κάτω είδαμε τα ίχνη από τις ρόδες. Μάλιστα. Και μάλιστα και ένα σπασμένο φανάρι, κομμάτι από σπασμένο φανάρι αυτοκινήτου. Πήγαν τα φόρτα σαν όλα δηλαδή. Δέσαν λοιπόν με φορτηγάκι τις πόρτες τις σιδερένιες, τις τραβήξαν και τις ξυλώσαν. Μάλιστα. Εύκολα μπορούμε από να... Από τις έξι γεωτρήσεις, χθες όταν πήγαμε και κάναμε να βάλουμε κάποιες στη λειτουργία, δουλεύαν οι δύο. Αυτό που θέλω να πω, γι' αυτό σας ενόχλησα, ήταν ότι εάν αυτές τις μέρες εμφανιστεί έλλειψη νερού σε κάποιες περιοχές, ιδιαίτερα στην Νότια Ξάνθη, ας ξέρει ο κόσμος, αν στην Ανατολική περισσότερο λέω, Νότια στην Ανατολική. Ναι, Ανατολική, από την πλευρά των νεκροταφείων, να το πούμε έτσι. Μπρά, από εκεί. Περιοχή πετελοποθηκών, Δροσερού. Ναι, και το Νασάμαχαλά που λέγαμε τώρα, Μεγάλο Αλεξάνδρου. Ναι. Και όλα αυτά. Λοιπόν, να σας πω ότι κάνουν λίγο υπομονή, παρά το γεγονός ότι μέσα σε μισή μέρα τα παιδιά των συνεργείων, τη μία την γεώτρηση, προσπάθησαν και την έβαλαν σε λειτουργία για να μην έχουμε έλλειψη νερού. Και προσπαθούμε τώρα με τις τελευταίες παρεμβάσεις που κάναμε σε επίπεδο τεχνικό, να αλλάζουμε νερό από δεξαμενή σε δεξαμενή, ώστε παρόλη τη ζημιά να μην έχει υδατος η πόλη. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να ελέγξουμε πριν παραδώσουμε και το νερό στον κόσμο και ποιοτικά πώς είναι, γιατί πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας τα πάντα. Και αυτό έχει λίγο χρόνο παραπάνω. Επίσης,
στην περιοχή εκεί του Δροσερού και στα αγροκτήματα, τέλος πάντων, που βρίσκεται εκεί, θα υπάρξει για κανένα δυο μέρες ακόμα λίγο μισοσμία. Γιατί, γιατί πήγαν και κατέστρεψαν εντελώς και το αντλιοστάσιο των λιμάτων που μεταφέρει τα λίμματα στο βιολογικό. Δουλεύουμε νυχθημερών και πραγματικά τα παιδιά κάνουν τεράστιες προσπάθειες για να επαναφέρουν στην αρχική θέση όσον αφορά παροχή ύδατος στην πόλη, της γεωτρήσης, αλλά παράλληλα ελέγχουμε και ποιοτικά να είναι το νερό σωστό, γιατί όμως καταλαβαίνετε βάσεις από τρίτους στην υπηρεσία είναι τουλάχιστον υπόπτες. Πρόεδρε, πρώτη φορά γίναν βανδαλισμοί στο εκεί αντιλιοστάσιο, έτσι? Αυτή, όχι, δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά τόσο μεγάλη έκταση έγιναν πρώτη φορά. Γιατί? Γιατί κάθε φορά προσπαθούσαμε να βάλουμε και κάτι παραπάνω όσον αφορά την ασφάλεια. Να φανταστείτε ότι εκεί κάτω λειτουργούσαν από την παλιά αυτήν και κάμερες, τις οποίες πυροβόλησαν. Α, μάλιστα, μάλιστα. Οργανωμένα. Τις οποίες τις σπάσανε, ναι, ναι, τις σπάσαν και μπούνε. Ναι. Και να καταλάβετε ότι ρωτήσαμε και μας είπαν πως είναι δυνατόν να κατεβάζουν ολόκληρο μετασχηματιστή επάνω από, το, από τις κολόνες και να μην τους χτυπάει το ρεύμα. Μας είπαν ότι ξέρουν αυτοί κάποια τεχνικά, ρίχνουν μια αλυσίδα, λέει, στα καλώδια τα προηγούμενα που είναι πάθης και όλα, προκαλούν βραχυολογικό κύκλωμα και δουλεύουν άνεση. Άρα, πρόεδρε, απαραίτητα πρέπει να μπει και ένας πίνακας τότε εκεί. Πίνακες, έχουν εξαφανιστεί όλοι οι πίνακες. Όχι, φύλακας. Δεν είναι, δοκιμάσαμε στο παρελθόν. Το θέμα είναι το εξής, ότι εμείς φύλακα διαθέτουμε και τον διαθέτουμε μέσα από τις κάμερες που συγκεντρώνουν όλη την εποπτεία και στο αντλιοστάσιο του Δροσερού, αλλά και στο room control, ναι, στο οποίο υπάρχει φύλαξη 24 ώρες 24 ώρες. Άρα δεν ειδοποιηθήκατε δηλαδή με το που έγινε η καταστροφή στις κάμερες να ειδοποιηθείτε? Μόλις έγινε η καταστροφή στις κάμερες, κάποιος καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Μέχρι να ειδοποιηθεί το όλο σύστημα, είχαν εξαφανιστεί. Και τα κλοπημαία τα πήρανε προς πώληση. Αν πήγανε με το φορτηγό, τα φορτώσανε. Προφανώς. Άρα μπορούμε μέσα σε εισαγωγικά να καταλάβουμε, ποιοι περίπου το κάνανε, τι κόσμος ήταν αυτός και από ποια περιοχή, έτσι. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θα πω το εξής, ότι έτσι όπως καταστράφηκε διάφορα αντικείμενα, το μόνο που ενδιέφερε ήταν το σίδερο, γι' αυτό ξυλώσαν τις πόρτες. Ναι, προς πώληση, ναι. Και ο χαλκός μέσα από και τους... ο χαλκός. Μπορούμε να υπολογίσουμε και... το κόστος της ζημιάς? Πάνω από 120.000. Πάνω από 120.000. Και η αξία η οποία θα εισπράξει κάποιος, αν, λέω, αν πουλήσει για πω και για σίδερο, να είναι 2.000. Α, τόσο λίγο? Πόσο θα πάρουμε το κιλό τα πουλάμε? Δηλαδή καταστροφή μεγάλη για τίποτα. Τώρα αυτό που μελετώ, γιατί από το πρωί χθες είμαστε και εκεί και περιφερόμαστε μαζί με τον διευθυντή και τον τεχνικό προϊστάμενο στην περιοχή για να καταλάβουμε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε, και με την συμβολή και συμβουλή κάποιων ειδικών καταλήξαμε σε κάτι να δούμε για να μπορέσουμε να προσφέρουμε προστασία, εγώ παραδείγματος, στην ποιότητα του νερού. Ναι. Δίνεται βαρύτητα εκεί, πρόεδρε, στην ποιότητα του νερού. Βέβαια, γιατί κάποιος που μπορεί και βάζει χέρι στη γεώτρηση, καταλαβαίνει. Ναι. Άρα δηλαδή... Οπότε τίποτα δεν θα παραδοθεί
εάν πρώτα δεν έχει υπερελεγχθεί από τα χημεία μας και από τα... Άρα δηλαδή εκείνο που μας λέτε είναι ότι πιθανόν να υπάρξουν διακοπές νερού στην νότιο-ανατολική πλευρά της πόλης μας. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, θα ήθελα λίγο την κατανόησή σας. Θα κοιτάξουμε να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά ώστε να μην υπάρξει ούτε αυτό, αλλά να ξέρετε μην γεμίζετε τα τηλέφωνα με, με παράπονα, διαμαρτυρίες, γιατί είναι λόγω αυτού του βανδαλισμού, γιατί αυτό που είδαν τα μάτια μου την Κυριακή ξημερώματα που πήγα εκεί ήταν πραγματικά βανδαλισμός. Ήταν πραγματικά μεγάλη η ζημιά, πρόεδρε, αλλά όμως πώς μπορούμε να διασφαλιστούμε ότι δεν θα ξαναέχουμε βανδαλισμούς. Έστω και για 2 χιλιάρικα για αυτούς. Δεν το ξέρουμε. Πρέπει εκεί κάτι να κάνετε. Προσπαθήσαμε και βάλαμε 1,200. Τώρα προσπαθούμε να βάλουμε μπροστά ένα άλλο, έναν άλλον τρόπο, ένα άλλο σύστημα. Για να δούμε. Μάλιστα. Για να δούμε. Λοιπόν. Έχετε ενημερώσει τον κόσμο. Καλή ευκολία στη συνεργεία. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ.